Το Υπουργείο Υγείας έχει μπλοκάρει τα σχετικά κονδύλια προς τα κέντρα αναφοράς του ιού HIV. Η Υφυπουργός, κυρία Φωτεινή Σκοπούλη, ζητά περισσότερα στοιχεία για την οικονομική διαχείριση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το οποίο χρηματοδοτεί τα κέντρα αναφοράς. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος, η διοίκηση του ΚΕΛΠΝΟ απέστειλε τον περασμένο Ιανουάριο τα στοιχεία τα οποία θεωρούνται ελλιπή. Για αυτό το σκοπό, η κυρία Σκοπούλη δεν έχει ακόμη διαθέσει τα 180.000 ευρώ που προβλέπει ο προϋπολογισμός για τον έλεγχο του αίματος για το 2013. Αντί αυτού, το ποσό αναμένεται να αποδεσμεύσει τις επόμενες ημέρες 62.000 ευρώ, τα οποία σύμφωνα με το ΚΕΛΠΝΟ δεν αρκούν ούτε για τις εξετάσεις 2 μηνών. Μέχρι να καταλήξουν τα χρήματα στο ΚΕΛΠΝΟ, τα κέντρα αναφοράς αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Στο ζήτημα αναφέρθηκε μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων της Δίων Τηλεόρασης ο διευθυντής του Α Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Νικόλαος Μαλισιώβας. Οι εξετάσεις σταμάτησαν γιατί έχει σταματήσει η χρηματοδότησή του. Αυτό ήταν ένα ειδικό πρόγραμμα μεταξύ του Πανεπιστημίου και του ΚΕΛΠΝΟ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο από έναν ειδικό λογαριασμό. Ναι. Σταμάτησε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν υπάρχουν χρήματα μάλλον. Και έτσι βρεθήκαμε στην δυσάρεστη θέση να σταματήσουμε την διάγνωση και την επιβεβαίωση των θετικών εξετάσεων των ατόμων που προσέρχονται στα διάφορα νοσοκομεία και σε εμάς ακόμα στο εργαστήριο και στις αιμοδοσίες. Δεν ξέρω πώς θα Να πούμε λίγο, κύριε καθηγητά, τι ακριβώς γίνεται στο εργαστήριο αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος. Το εργαστήριο αυτό είναι το κέντρο αναφοράς AIDS Βορείου Ελλάδος. Παρακολουθεί 1.200 περίπου HIV θετικούς όλης της Βορείου Ελλάδος. Και επίσης στο κέντρο αυτό προσέρχονται άτομα τα οποία θέλουν να εξεταστούν για AIDS. Τους κάνουμε δωρεάν και ανώνυμα, τους κάναμε μάλλον δωρεάν και ανώνυμα τις εξετάσεις. Ναι, ναι. Και επίσης επιβεβαιώναμε τα θετικά αποτελέσματα που βγαίναν στα διάφορα νοσοκομεία, στα ιδιωτικά ιατρία και παντού σε όλες τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ακόμα παρακολουθούμε, όπως σας είπα, τους HIV θετικούς και τους ασθενείς με AIDS για την επιτυχή, για να δούμε αν η θεραπεία την οποία λαμβάνουν είναι επιτυχή, αν πρέπει να λάβουν θεραπεία και γενικότερα την πορεία τους. Αυτό το δεύτερο κομμάτι, δηλαδή της παρακολούθησης, εξακολουθεί και γίνεται. Ναι, ναι. Δηλαδή παρακολουθούμε το υλικό φορτίο και την αντοχή τους στα αντιρετροϊκά φάρμακα. Από όσα μας λέτε τώρα, κύριε καθηγητά, καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι πρόκειται για μια σημαντική δομή για τον κόσμο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω και με το AIDS. Ίσως δεν είναι τόσο γνωστό. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, μάλλον πέρυσι, τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι έχουμε μια τρομακτική αύξηση. Τώρα βέβαια πόσο πραγματική είναι και αν αυτό συμβαίνει σε όλο τον πληθυσμό δεν μπορούμε να το δούμε, γιατί έχει γίνει στοχευμένη έρευνα σε άτομα της πλατείας Ομονίας, όπου είχε βρεθεί τρομακτική αύξηση των οροθετικών στους χρήστες οντοφλεβίων ουσιών. Σε συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Ναι, ενώ εμείς εδώ στη Βόρειο Ελλάδα δεν παρατηρήσαμε μία τέτοια αύξηση. Έχετε ενημερώσει το ΚΕΛΠΝΟ για να... Έχουμε ενημερώσει το ΚΕΛΠΝΟ και επίσης τα ίδια έγγραφα έχουν σταλεί και στο Υπουργείο προς ενημέρωσή του. Και νομίζω ότι δεν είναι μόνο δικό μας το θέμα. Ίσως οι δημοσιογράφοι εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι πιο... Είναι. Καλή, ας το πω έτσι, και είδαν και βρήκαν ότι τι συμβαίνει στο δικό μας εργαστήριο. Νομίζω και στα άλλα κέντρα υπάρχουν δυσκολίες, εξίσου μεγάλες με αυτές που εμφανίζονται στο δικό μας εργαστήριο. Είναι το πρόβλημα σίγουρα γενικό στην υγεία, το γνωρίζουμε όλοι, δεν είναι νέο αυτό, αλλά και το ότι υπάρχουν τόσοι ασθενείς με AIDS που πρέπει να παρακολουθούνται, βεβαίως μας είπατε ότι όσοι είναι... Αυτό το κάνουμε, αυτό ακόμα, γίνεται. Αυτό ακόμα ναι, παρακολουθούμε. Αλλά τους. Από τις 3 Απριλίου και μετά δεν γίνεται καμία εξέταση, δεν ξέρουμε δηλαδή, δεν έχουμε στοιχεία για το αν κάποιος είναι θετικός αυτό ή όχι. Αυτό στο δικό μας εργαστήριο. Και επίσης, επειδή εμείς είμαστε κέντρο αναφοράς, επιβεβαιώνουμε τα θετικά που βγαίνουν με την πρώτη εξέταση, με το screening test που γίνεται.